να πτώσουμε πάντα υπόψη μας αυτό. Δηλαδή, δεν βάζουμε μόνο μια απλή φενιστήλη και καθαρίσαμε. Θα πρέπει για μια-δυο ώρες να το παρακολουθήσουμε το παιδί. Αν το παιδί νιώσει ευαισθησία ή δύσπνοια, δύσπνοια, τρέχουμε. Ειδικά δύσπνοια ελάχιστη, δηλαδή γιατί το παιδί, επειδή είναι νέος οργανισμός υγιής, έχει αντιρρόπιση. Δηλαδή, το ότι κλείνει ο αέρας, ότι παθαίνει ένα ίδρυμα στο λάρι, για να το πούμε λαϊκά, και κλείνει ο αεραγωγός, το παιδί, επειδή έχει πνεύμονες πεντακάθαρους, ούτε καπνίζει, τρέχει, θα το εκδηλώσει το πρόβλημα, όταν θα έχει μεγαλώσει πολύ το ίδιο. Δεν το κατευθείαν στο τσιμπημά, λίγο θα βριστεί και θα... Και ότι ο λάριος, ο παιδικός λάριος, είναι πιο μικρός από το ενήλικα το λάριο. Οπότε θα μεγαλώνει το ίδιμα, το παιδί λίγο θα είναι... θα γκρινιάζει, θα είναι δυσπνοή, θα βγει και τα λοιπά και θα λέει εντάξει. Και μετά θα τρέχουν και θα μπορούν και να αισθάνουν. Γιατί είναι δύσπνοια αυτό. Και αυτό δεν είναι... Γίνεται το ίδιμα και δεν κάνει ο μηχανισμός που σας έδειξε τον αεραγωγό, δεν βοηθάει. Θέλει κατευθείαν ή ένας κορτιζόνης ή ένας αδρεναλίνης. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Εντάξει, τα γενικόλογα που έχει καταρροή του τένισμα, αυτά είναι τώρα γενικόλογα, δεν μένουν εδώ. Η έντονη δύσπνοια και εκτός ενδυνικής πίεσης, εντάξει, όσους έχουν πιεσόμετρο, εντάξει, τώρα μην τσεφεύγουμε. Είπαμε για την κορτιζόνη και την αδρεναλίνη. Η ουσία είναι το παιδί, άμα αρχίζει να δυσπνοεί, το πονάει, ας πούμε, έντονα η κοιλιά του, κάνει κανένα δύο διάρειες. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Η κοκκινίλα μεγαλώνει. Μελανιάζει, καλά μου μελανιάζει, εντάξει, εννοείται, δεν χρειάζεται τον λόγο. Λοιπόν, αυτό είναι το φύλλο επινευθύνης, λίγοι που το ξέρετε, δεν έχει και ουσία του παρόντος. Η κορτιζόνη, πώς κάνουμε την πρόταση στην ουσία. Τα εγκάματα, λοιπόν, τα εγκάματα έχουν κάποιες κατηγορίες. Αυτά που θέλω να σας πω εγώ και να σημειώσω τα εγκάματα είναι εξής. Τα ρούχα θα τα φέρσουν προσεκτικά, αφού πρώτα πλύνουμε με άφθονο δροσερό νερό, όχι κρύο, ούτε παγωμό, ούτε έζεστο. Εννοείται, εντάξει. Αλλά να μην είναι κρύο, να μην είναι το νερό, να είναι το νερό 5 βαθμούς, 10 βαθμούς ή να βάλουμε πάγο κατευθείαν. Δεν είναι σωστό, για διάφορους λόγους. Μην επεκτηνόμαστε. Άρα, δροσερό νερό. Και δεν θα σπάσουμε, αν δημιουργηθούν φουσκάλες, στο έγκαμα δεν θα τις σπάσουμε. Απλά βάζουμε λίγη πανθόλ, λίγο ήπιο αντισηπτικό ξυζερνέ και πάμε στο γιατρό. Είναι εφόσον στην καλή διαλυφή. Λοιπόν, αυτό το δροσερό νερό. Για 10 λεπτά τουλάχιστον. Δεν θα μείνουμε εδώ. Λοιπόν, τι είναι ο όφος. Λοιπόν, εδώ είναι σημαντικό, είμαστε όλοι αγρότες. Στην Ελλάδα το μόνο δηλητηριό που έχει είναι η οχιά. Όλοι την ξέρουν την οχιά που είναι εκείνο. Καλύτερα από μένα, πίσω θα την έχουμε δει κιόλα. Λοιπόν, πάμε. Με δάκρυσε ένα φίδι και δεν μπορούσα να δω τι ήταν. Αν ήταν οχιά ή δεν ήταν. Θα δούμε στο τσίπνο τι τσίπνο ήταν. Αν εκεί που μας άκουσε έχει δύο μικρές σοπές, θα σας δείξω εικόνα, σημαίνει ότι είναι οχιά. Γιατί οι οχιές εχέουν το δηλητήριο με δύο μακριά δόντια που έχουν. Σε άλλη περίπτωση, και αν το φίδι δεν είναι οχιά, στο σημείο που έγινε το δάγκωμα θα έχουμε ένα ύψιλον. Ένα ανάποδο ύψιλον. Οπότε να είσαι ισχύ που σαν το δάγκωμα αφήνει αποτύπωμα ύψιλον, σημαίνει ότι είναι από οχιά. Εντάξει, λοιπόν, αν είναι δύο μικρές σοπές, έχω αυτή την εικόνα δηλαδή, τότε τι κάνω. Τότε το δάγκωμα 50-50 να είναι δηλητηριώδες ή όχι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή αν εκτός από το δάγκωμα τα δόντια έβαλε και δηλητήριο ή αν δεν έβαλε. Είναι 50-50. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Αυτό είναι δηλαδή η απόσταση από τα δύο δόντια. Μπορεί να είναι και αυτό. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Απομακρυνόμαστε, εμείς που είμαστε να βοηθήσουν το θύμα, απομακρυνόμαστε όχι πολύ μακριά για να μειωθούν οι κινήσεις του. Όχι πολύ μακριά για να μειωθούν οι κινήσεις του θύματος, αν είμαστε εμείς στο θύμα. Λοιπόν, βλέπουμε το δάγκωμα, τι είναι. Ωραία. Παίρνουμε τηλέφωνο για να ενημερώσουμε το ΕΚΑΒ ότι έχουμε αυτό και βλέπω ότι είναι δύο μικρές σοπές και είναι μάλλον ποχιά. Γιατί παίρνουμε το ΕΚΑΒ και δεν πάμε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Γιατί εμείς θέλουμε το θύμα να μην το μετακινήσουμε. Γιατί δεν θέλουμε να το μετακινήσουμε. Γιατί αν αρχίζουμε να το μετακινούμε και περπατάει και κάνει κινήσεις, το δηλητήριο από εδώ που είναι στα μικρά αγκιάκια θα φύγει από εδώ και θα πάει στη συστηματική κυκλοφορία. Και θα πάει το δηλητήριο στη συστηματική κυκλοφορία. Οπότε αυτό δεν το θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να μείνει εκεί, ώστε όταν θα πάει στο γιατρό να είναι εκεί και να κάνει ο γιατρός αυτά που πρέπει. Που τα κάνει μόνο ο γιατρός και κανείς άλλος. Για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
θα σας δείξω τι εννοώ. Σως, πάλι, αν έχουμε πρίξιμο ή αλλαγή χρώματος του δέρματος στο σημείο που έχω το δάγκωμα, τότε είναι κατ' επίγον. Λοιπόν, εδώ είναι, εδώ έχουμε. Να αφαιρούνται τα ρούχα, τα δαχτυλίδια και τα πράγματα που σας φύγουν. Απαγορεύεται αυστηρά να κάνουμε ίσιμη περίδεση. Απαγορεύεται αυτό που λέγανε παλιοί, το κόψιμο της περιοχής με μαχαιρί, διοκή αναρρόφηση με το στόμα και το φτύνο, χωρίς να το καταπιώ και η εφαρμογή του πάγου στην περιοχή, αυτά όλα απαγορεύονται. Έτσι λένε τα guidelines. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε τα πρωτόκολλα. Αυτά είναι για διάφορους λόγους ουσιαστικά, θα με ρωτήσετε γιατί. Άμα κάνουμε ίσιμη περίδεση, δηλαδή βάλουμε ένα τουνικέ, ένα ύφασμα και μείνει το δηλητήριο μόνο εκεί, μετά θα προκληθεί ισχυμία, μπορεί να προκληθεί νέκρωση για να πρέπει να μας κάνουμε ακροτηριασμό. Οπότε αυτό εντάξει είναι το πιο ακραίο σας λέω. Απλά σας το λέω έτσι ακραία, ώστε να σας μείνει αυτό ότι δεν το κάνετε. Η ουσία είναι ότι πρέπει να μην κάνει πολλές κινήσεις το θύμα, να μην κάνουμε τους γιατρούς και να πάει στο νοσοκομείο κατευθείαν. Αυτές είναι οι τρεις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε. Τώρα ο γιατρός θα κάνει σκηνή, θα δώσει αντιτετανικό, θα κάνει αντιτετανικά. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να δώσει ιατρικό ρο που είναι μόνο στην Αθήνα, θα κινητοποιηθεί αυτό, θα δώσει φλέβια υγρά. Κορτιζόνη σίγουρα, αλλά το θέμα είναι να μην κάνουμε τίποτα από αυτά. Από αυτά τα γιατροσόβια που δεν είναι αποτελεσματικά. Αυτά λένε δηλαδή ιατρική, αυτά δεν λένε. Λοιπόν, άρα κάλιον το προλαμβάνει πάρα το θεραπεύει. Σε μία ώρα είπαμε πώς εκφράζει τον Ιπποκράτη. Λοιπόν, δεν πρέπει να χάνεται πολύ λίγος χρόνος για κοινή και θανάτου του φίλου. Δεν είμαστε παιδιά να παίζουμε. Ούτε να του κινδυνεύσει οποιοδήποτε για το σκοπό αυτό. Εντάξει, ό,τι έγινε. Αρκεί μια καλή περιγραφή, φωτογραφία του φιδιού για να αναγνωριστεί ποιο είναι το φίδι, το δηλητήριό του, ώστε αν χρειαστεί να του δώσουμε αντιοφικό ορό, το συγκεκριμένο ορό που είναι για το δηλητήριο, να ξέρουμε στην Αθήνα τι να στείλουμε. Αν ωστόσο θανατωθεί, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, αυτό το ξέρετε περισσότερο, διότι τα νεκρά φίδια έχουν αντανακλαστικά και μπορεί και με το θάνατό του να κάνουν τσίπημα, άμα το πλησιάσει κάποιο. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή στις κινήσεις κάτω από σώρους ξύλων, άγρια βλάστηση, κοντά σε νερά. Η ενδυμασία να είναι με μακριά παντελόνια, για αγρότες και με μπότες, οπωσδήποτε, όχι μικρά παπουτσάκια. Να υπάρχει το μακρύ μπαστούνι. Αν δει κάποιος φίδι να προειδοποιήσει ότι είδε ένα φίδι στο κτήμα και το γείτονα. Εάν δείτε φίδια που μακρυνθείτε, τα φίδια έχουν φόβο πέραν στον άνθρωπο και γίνονται επιθετικά όταν πάμε να το πειράξουμε. Έχουν φόβο, δηλαδή δεν έχουν διάθεση κατευθείαν να μας. Αν δουν ότι απειλούνται, θα κινηθούν εναντίον μας. Λοιπόν, και αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό είναι ο πνιγμός. Ο πνιγμός τι είναι, ξέρουμε τι είναι και πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως πνιγμονή. Όπως αυτό ή κάποιο που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, πάντα θα φωνάζουμε για βοήθεια. Αποσύρουμε το θύμα με ασφάλεια από το νερό. Κάνουμε το ΕΚΑΦ 166. Ακινητοποιούμε την αυγενική μοίρα. Πάλι τα ίδια πράγματα κάνουμε. Ξεκινάμε την κάρτα. Εντάξει. Αλλά εδώ η διαφορά είναι ότι θα ξεκινήσει με εμφυσίσεις. Και όχι με στόμα με στόμα ή στόμα μας. Με εμφυσίσεις στην ουσία. Θα κάνουμε πρώτα εμφυσίσεις και μετά θα κάνουμε συμπιέσεις, θωρακικές συμπιέσεις. Λοιπόν, ή μπορεί να έχουμε πνευμονή στο φαγητό, πολύ συχνό. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, 5 χτυπήματα πίσω στην πλάτη. Μπροστά. Απλά αυτό είναι το απλό, όπως είναι δείχνει το κάτω. Κάνω ένα σκύβι λίγο το θύμα, ώστε ο αεραγωγός να μην είναι τελείως ευθεία και με τη βαρύτητα, η βαρύτητα να αρνείται να το βγάλει το κρέας, ας πούμε, που συνήθως μπαίνει. Οπότε σκύβοντας, ευθυάζεται και πιο εύκολα χτυπώντας τον βγαίνει, το βγάζουμε. Πολύ πιο εύκολα. Και ο βήθος που προκαλείται είναι σημαντικός, είναι το πιο σημαντικό των ανακλαστικών για να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτή εδώ η εικόνα είναι ότι άμα από το άγχος δηλαδή και την κατάσταση υποθυμίσει κάτι στη στήριση του αυτός που είδαμε ότι κατάπιε έστω κατάπιε ένα κόκαλο, μπορούμε να κάνουμε το χειρισμό που θα σας δείξω, τον Heimlich λέγεται, χειρισμός Heimlich. Και άμα είναι οριοτοποιημένος ο στην σαν να έχει υποφυμίσει. Θα σας δείξω ακριβώς τι κάνει.